και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων προτείνει προς έγκριση στην Ολομέλεια της Βουλής σχέδιο ειδικής απόφασης σχετικά με την Παλαιστίνη. Το σχέδιο έχει ως εξής. Η Βουλή των Ελλήνων, επικαλούμενη τη σταθερή προσήλωση του ελληνικού λαού στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επικαλούμενη το ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου του 2012 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το οποίο αναγνώρισε στην Παλαιστίνη καθεστώς μη μέλους κράτους παρατηρητή. Επικαλούμενη ψηφίσματα σχετικά με την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους που ενέκριναν εθνικά κοινοβούλια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου του 2014. Διαπιστώνοντας με ιδιαίτερη ανησυχία τη διακοπή της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Διαπιστώνοντας με ιδιαίτερη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης και της βίας στην περιοχή. Διαπιστώνοντας με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση της Ισραηλινής επικιστικής δραστηριότητας, υπογραμμίζοντας το δικαίωμα Ισραηλινών και Παλαιστινίων να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια, αποκηρύσσοντας κάθε μορφή καταπίεσης, βίας και τρομοκρατίας. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων εντός αμοιβαίως αναγνωρισμένων κρατών. Επισημένοντας ότι η Ελλάδα σταθερά υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, στο πλαίσιο της οποίας θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια το κράτος του Ισραήλ και ένα ενιαίο, δημοκρατικό και κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτος στη βάση των ορίων του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Επισημένοντας την ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, καθώς και τη σημασία της άμεσης έναρξης απευθείας μεταξύ των δύο πλευρών αξιόπιστων διαπραγματεύσεων με αυτό το στόχο. Επισημένοντας ότι η διεθνής αναγνώριση κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους θα συμβάλλει στην πρόθεση των διαπραγματεύσεων και στην επίτευξη οριστικής λύσης. Καλεί την ελληνική κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, να προωθήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης και να καταβάλει κάθε διπλωματική προσπάθεια για την άμεση επανέναρξη απευθείας μεταξύ των δύο πλευρών αξιόπιστων ειρηνευτικών συνομιλιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αποδεχόμενοι την πρόταση παρακαλώ πολύ να εγγυηθούν. Η Βουλή ενέκρινε την απόφαση. Η απόφαση ήταν ομόφωνη επί των παρόντων και εξ όσων γνωρίζω και από όλες τις πτέρυγες της Βουλής είχε προετοιμαστεί η παραπάνω απόφαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 11 στην αίθουσα της Γερουσίας ο πρόεδρος Αμπάς, μετά από προσφώνηση του πρόεδρου της Διαρκούς Επιτροπής, θα μας απευθύνει το λόγο για όλα τα οράματα, τις σκέψεις και τις δικές τους ιδέες και την πορεία τους σε αυτό το μακρύ αγώνα που και εμείς από κοντά τον ζήσαμε αυτές τις δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Είστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος λύνει τη συνεδρίαση για σήμερα Τρίτη και ώρα 12:30 με αντικείμενο εργασιών νομοθετικό έργο σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανυμηθεί. Στην εκδήλωση στη Γερουσία θα προεδρεύσει ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Κουράκης.